έχουμε όλα. Είναι μακρό το θηλυκό τη πρώτη. Μπορεί να είναι ολιβία. Σαν είναι ολιβία. Μπορεί. Μπορεί. Εγώ ολίβια τη μ' αρέσει περισσότερο. Του αρέσει το αγγλικό. Λοιπόν, Θεοδοσία, Ολίβια, υπομονή, εν πάση περιπτώσει, είπε και υπομονή Άγια. Αν έχετε καμία Άρα, κυρία. Σήμερα γιορτάζουμε όλοι. Ναι. Αν έχετε καμία κυρία γνωστή, κύριε Φίλη, κύριε Σκρέκα, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Ρωμανιά, χρόνια τη πολλά. Θα κάνουμε συμφωνία ή δεν θα κάνουμε μέχρι την Κυριακή που έχει πει η κυβέρνηση, κύριε Φίλη. Τι εικόνα έχετε εσείς? Η εικόνα ότι προσπαθούμε, επιδιώκουμε να υπάρχει συμφωνία σήμερα, αύριο. Με την έννοια ότι δεν έχουμε παρικιστική τακτική, έχουμε θέσεις, έχουμε διατυπώσει, τις έχουμε γράψει και επί τη βάση αυτών επιδιώκουμε να υπάρχει συμφωνία. Τελεσίγραφο υπήρξε. Βεβαίως, θα σας απαντήσω. Υπάρχει και η διεθνής παρέμβαση. Δεν είναι συμφωνία ανάμεσα σε Έλληνες και δανειστές. Σήμερα υπάρχει το G7. Το θέμα θα συζητεί και εκεί, όπως ξέρετε. Το πρόβλημα το ελληνικό, αυτό το έχουμε κατορθώσει αυτό τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι μια διμερής διαφωνία ή ένα διμερές πρόβλημα, είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Χθες βγήκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία είναι μέρος των διαπραγματεύσεων, έχει σημασία αυτό, και τονίζει ότι εάν δεν υπάρξει λύση, αν υπάρξει ατύχημα δηλαδή, τότε κινδυνεύει η ευρωπαϊκή οικονομία. 180 δις. Και στασιμότητα, αυτό είναι βασικό. Στασιμότητα. Το κυριότερο που καταλάβατε εσείς που αξιολογείτε σε αυτή την έκθεση είναι ότι κινδυνεύει η Ευρώπη ή ότι είναι πολύ πιθανό ο κίνδυνος να έχουμε χρεοκοπία εδώ? Όχι. Αυτό που κατάλαβα και είναι μια πίεση αυτή η έκθεση είναι προς όλες τις πλευρές και κυρίως προς την πλευρά των δανειστών, γιατί εμάς την πιέσει είναι γνωστά τα πράγματα, ότι εάν συνεχίσετε και συμβεί σε εισαγωγικά κάποιο ατύχημα, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε πολύ σχηματικά χρεοκοπία, τότε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα συστημικό κίνδυνο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Φίλη, επειδή διευθύνεται και την εφημερίδα αυτή, και ό,τι μου πείτε, υπόσχομαι ότι θα απαντάω στους ανθρώπους που με σταματάνε στον δρόμο και με κοιτάνε με αγωνία και μου λένε τι θα γίνει. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά, όταν τελειώνει το κύριο άρθρο της εφημερίδας στην οποία διευθύνεται, είτε τι να βγει. Το λέω γιατί έχετε και μια συναισθηματική, ας πούμε, εκτός και πολιτική. Όταν λέει ότι η Αθήνα, και πολιτική. Όταν λέει ότι η Αθήνα πλέον περιμένει και προετοιμάζεται για πάνε ενδεχόμενο, τι εννοεί? Αυτό που καταλάβουμε εμείς. Ότι μπορεί και να πτωχεύσουμε, μπορεί και να μας διώξουμε, μπορεί και να φύγουμε, μπορεί και να κάνουμε συμφωνία. Τι είναι το παρελθόν? Έχουμε δηλώσει ότι επιδιώκουμε συμφωνία. Έχουμε διατυπώσει γραπτό στις απόψεις μας για τη συμφωνία αυτή. Ναι, όταν βάζετε ένα λεπτό. Όταν κάνεις διαπραγμάτευση, για όλα είσαι έτοιμος. Δεν πηγαίνουμε με κλειστά τα μάτια. Η κύρια κατεύθυνση όμως, η στρατηγική επιλογή σου είναι συμφωνία. Αλλά θα κλείσει τα μάτια σε οποιοδήποτε όταν βγαίνει η εκουτού και λέει το ενδεχόμενο αυτό. Ναι, Νίκο, αλλά όταν καταλήγει η αυγή δια πάνε ενδεχόμενο, αν πάω να το ερμηνεύσω, γιατί γίνομαι Κασάνδρα και με καταδικάζω ο Πρωθυπουργός? Όχι, ένα λεπτό. Δεν λέμε ότι θα γίνει αυτό. Εντάξει. Αλλά ένα κράτος είναι υποχρεωμένο να είναι έτοιμο για κάθε εξέλιξη. Όχι να την επιδιώξει, προσέξτε. Εντάξει. Ένα αυτό. Βεβαίως, θα περίμενα μια άλλη ερώτηση, πιο επίκαιρη και εύστοχη, και συγγνώμη. Αλλά μας υπαγορεύεται και τις ερωτήσεις. Θα σας πω, να σας αλλά πω. Βοηθήστε. Και αν το από ένα άρθρο, τελευταία γραμμούλα τη γράφει. Άλλο είναι το θέμα του άρθρου, το διαβάζετε. Mm-hmm. Ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Το θέμα του άρθρου είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια αισιοδοξία σαν και αυτή που εσείς. Επαναλαμβάνω ότι επιδιώκουμε να υπάρξει συμφωνία. Θα κρυθούμε σε λίγο. Όμως θυμάστε την κυρία Μπακογιάννη πριν λίγες μέρες, η οποία προέβλεπε capital control σήμερα και αύριο. Προέβλεπε ότι θα γίνουν εκλογές με περιφερειακή κυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα για να βγει η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας μετά τις εκλογές. Εντάξει, αυτά τα είπαμε. Κάθε Παρασκευή καταστρεφόταν η χώρα επί 4 μήνες τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Το είπε μια κορυφαία πολιτικός. Ναι. Την ίδια από τον κύριο Σόιμπλε το ίδιο πράγμα. Αν είχατε δει τη σύμπτωση, λέω. Δηλαδή, δεν ξέρω για το Σόιμπλε. Εμείς είπαμε λοιπόν, εδώ και εγώ και ο Γιώργος το λέγεται ότι κακώς το είπε η Μπακογιάννη. Αυτό κακώς το είπε. Το είπε και το έχει πάρει πίσω. Ναι. Άρα παρενεύει με έναν τρόπο κινδυνολογικό, υπονομευτικό σε μια πορεία διαπραγμάτευσης. Σήμερα είναι Παρασκευή, κυρία Μπακογιάννη. Υπάρχει κάποιο κοντρόλ στην Ελλάδα? Απαντήστε μας, κυρία Μπακογιάννη. Είναι εύκολο να πετάμε παρόλες οι οποίες δυστυχώς παράγουν ζημία για την ελληνική οικονομία και για τον ένα πολίτη. Και, λοιπόν, και ευνοούν τα συμφέροντα των πιστωτών. Είναι ντροπή αυτού του είδους πολιτική παρέμβαση. Ντροπή. Για να πάμε και στον κύριο Σκάκα. Κύριε Φίλη, θα πληρώσουμε τη δόση αν παραμείνουν τα πράγματα έτσι και δεν έχουμε συμφωνία μέχρι την Κυριακή ή τη Δευτέρα? Γιατί μπορεί να έχουμε την Τρίτη, Τετάρτη, την Πέμπτη. Την Πέμπτη όμως είναι μια καταληκτική ημερομηνία και κατά μερικούς υπάρχει και μια τρομακτική πίεση υπό μορφή τελεσιγράφου από τους απ' έξω.
Θα πληρώσουμε ή δεν θα πληρώσουμε, τι έχετε αποφασίσει? Πρώτον, θα δούμε τι έχουμε στο ταμείο μας. Διότι... Θα εξαρτηθεί από αυτό. Αυτό έχουμε πει. Για το 300. Εάν θα πληρώσουμε ή όχι, είπαμε στις 5 Ιουνίου, έχει να κάνει με τα πόσα χρήματα έχουν συγκεντρωθεί. Αν κατά προτεραιότητα μπορέσουμε να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε. Όχι, όχι, δεν είχατε πει, και είχατε πει ότι αν δεν έχουμε συμφωνία δεν θα πληρώσουμε. Ξαναλέμε. Εάν λέω ότι στις 5 Ιουνίου λέγαμε θα πληρώσουμε ή όχι, αυτό έχει να κάνει με τη συγκέντρωση των χρημάτων. Ότι κατά προτεραιότητα θα δοθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Και ό,τι μείνει. Δεύτερον, ακούω από το Δούνου του Γιάννη πώς μετράει η πίεση, ότι δεν ανάγκη να πληρώσετε 5 Ιουνίου. Από εκεί το άκουσα. Πληρώστε όλα μαζί στο τέλος του μήνα. Όχι, δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση. Ένα λεπτό. Κουβεντιάζεται. Ακουβεντιάζεται, όχι από εμά. Από εκεί κουβεντιάζεται. Μάλιστα, ο εκπρόσωπο του Δούνου δηλαδή είπε πιάνει. Και ηρωνευόμενο ότι μόνο η Ζάμπια το έχει ζητήσει γύρω στο 1985. Καλά, εντάξει. Ηρωνευόμενο τον εαυτό του, λέω. Λοιπόν. Ναι. Δεν ανοίξαμε εμεί αυτή τη συζήτηση. Μόνο του το σκεφτήκαμε. Ναι, όπω ναι, ναι. Τον προηγούμενο μήνα. Δεν το έχουμε ζητήσει. Όπω τον προηγούμενο μήνα, όταν είπαμε δεν έχουμε να δώσουμε λεφτά, 750 εκατομμύρια. Μας υπέδειξαν αυτοί έναν τρόπο να τα δώσουμε τα λεφτά που έχει το Δούνου του στο λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος. Δηλαδή, κάποιο είδους αυτοχρηματοδότηση, ας πούμε, της δόσης του Δούνου του. Δηλαδή, ζορίζονται. Δεν είναι εύκολο να πεις για αυτούς ότι δεν παίρνει λεφτά. Διότι αν είναι η Ζάμπια μέχρι τώρα, το θα είναι και η Ελλάδα, θα είναι και οι υπόλοιπες χώρες. Αρχίζει ο κακός δρόμος για αυτούς. Ορίστε, κύριε Σκάκα. Ναι, σας βλέπω ζωσμένο με το εκρηκτικό. Εντάξει. Είναι μόνο. Ορίστε, κύριε Σκάκα. Όχι, ό,τι εκρηκτικό. Τι θέλω να σας πω. Δεν είναι το συγγνώμη. Όχι, ένα λεπτό. Δεν είμαστε τζιχάτ. Δεν είμαστε ζωσμένοι. Οικονομική εννοώ, δεν είμαστε. Πολιτικο-οικονομική. Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αν αυτό κάτι νόμιμο είναι αυτοκτονία, τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Ενώ το άλλο που ζούμε τι είναι. Πρόοδος. Μα όχι, δεν είπε τίποτα όμως. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν είπα τίποτα διαφορετικό. Και να τους ανατινάξουμε. Αν είναι ανατινακτούμε και να τους τουρουφίσουμε το τσουλούφι στα μαλλιά. Σαν το διαβάστε την εκτίμηση της ΕΚΟΥΤΟΥ. Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα σε μα το ίδιο περιγράφεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η πιθανότητα καταστροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την καταστροφή τη δική μας είναι ένα βασικό όπλο στα χέρια μας, δεν είναι? Ναι, δεν είναι θέμα καταστροφής, το ξαναλέω. Θα καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνει. Πώς θα καταστραφεί, για 180 δις. Συστημικός κίνδυνος. Συστημικός κίνδυνος είναι σε μια οικονομία παγκόσμια η οποία προσπαθεί να βγάλει κεφάλι και όλο πέφτει μέσα στην κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να η Ευρώπη να πέσει σε στασιμότητα, διότι αυτό είναι το βασικό, τα 180 δισεκατομμύρια το που θα χάσει, να πέσει σε στασιμότητα, αυτό επηρεάζει και τις άλλες οικονομίες. Και την Αμερικανική και την Κινέζικη και την Ρώσικη. Εντάξει, γι' αυτό και σήμερα η συζήτηση στο G7. Όχι γιατί έχουν κάποια φιλελληνική διάθεση. Κύριε Σκρέκα, η αλήθεια είναι ότι τους 4 τελευταίους μήνες το ζούμε.